Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς φτάνουμε στο 2021, όλοι και όλες μας θα έχουμε τους αγαπημένους μας φιλέλληνες. Άλλος θα προτείνει τον Ζον Γκαμπριέλ Εϊνάρντ, ο φίλος του Καποδίστρια. Άλλος ή άλλοι τον Λόρδο Βίρονα. Έρχοντας λίγο πιο νωρίς, άλλος τον Ουαλό, τον Λόι Τζόρτζ. Άλλοι μπορούν που έχουν πιο πολιτιστική ροπή, τον Ζιλ Τασάν ή τον Γκούντερ Γκράς, που το 2010 υποστήριξε την Ελλάδα. Αλλά καταλαβαίνω από τη Νέα Δημοκρατία ότι στο πάνθεον των φιλελλήνων θέλουν να βάλουν ένα νέο όνομα, τον Μάνφρεντ Βέμπερ, για να τον τιμούμε. Πριν καλά-καλά τελειώσουμε τη συνέντευξη τύπου την Τρίτη, ο Μάνφρεντ Βέμπερ... Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ είπε ότι το πρόγραμμα που ανακοινώσαμε ήταν ανεύθυνο. Ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να πει κάτι παραπάνω και είπε ίσα χλαμάρες του κυρίου Τσακαλώτου. Η ειδική αγωγή και τους νέους που βάζουμε τώρα να δουλεύουν μονίμως, τους δασκάλους και τους καθηγητές, είναι σαν χλαμάρες, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό θα πείτε στα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες και στους καθηγητές που μέχρι τώρα που δεν ήταν μόνιμοι, δουλεύανε 2 μήνες, μετά δεν δουλεύανε και μετά δουλεύανε ξανά. Για τη ΦΠΑ στην ενέργεια που όλη η Ευρώπη μιλάει, για τη φτώχεια της ενέργειας, θα το πείτε σαν χλαμάρες. Για τους νέους εργαζόμενους που θα πληρώσει το κράτος πια τις εισφορές και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους, ένα μέτρο που είναι και αναπτυξιακό και κοινωνικό για θα επιδοτήσει μόνιμες θέσεις εργασίας, θα είναι σαν χλαμάρες. Αλλά το πιο ενδιαφέρον για την ανάρτηση του κυρίου Βέμπερ ήταν το δεύτερο κομμάτι. Το είπε και ο κύριος Θοδωράκης, που είπε ότι επειδή υπάρχουν ανόητοι, και δεν υπάρχουν μόνο ανόητοι στην Ελλάδα για τον Μάνφρεντ Βέμπερ, στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία, δεν πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σταθεροποιητικό σύστημα που να αντιμετωπίζει τις περιφερειακές ανισότητες. Η αριστερά, οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι υποστηρίζουν. Εσείς τι λέτε? Πώς φαντάζεστε ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα υπάρχει σύγκληση του Νότου με το Βορρά? Και γιατί δεν το υποστηρίζετε? Γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει τη λιτότητα. Την υποστηρίζει με συνέπεια τα τελευταία 10 χρόνια, ακόμα και μετά από την κρίση. Τι ακριβώς θα πείτε στον ελληνικό λαό στις ευρωεκλογές? Υποστηρίξτε μας για να υποστηρίξουμε τη λιτότητα στην Ευρώπη? Υποστηρίξτε μας για να υποστηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, παρόλο που διαφωνούμε με τη λιτότητα και τη θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος? Πρέπει να έχουμε μια θέση, τι λέτε, για την Ευρώπη ή πώς φαντάζετε εσείς θα μειωθούν οι ανισότητες? Και μια που μιλάμε για τη λιτότητα, ας μιλήσουμε ξανά και για τα μεσαία στρώματα. Σας έχω πει τα νούμερα, πόσο μειώθηκε το εισόδημα των μεσαίων τάξεων τα έτη 12-14, εξαρτάται τι θεωρούμε μεσαία τάξη, πιο πλούσιοι 25%, πιο πλούσιοι 50%, αλλά κυμαίνεται, όπως και να το κάνετε, ανάμεσα 3.500 και 5.500-6.000 το χρόνο. Ενώ εμείς αυξήσαμε ελάχιστα, αλλά δεν τους καταστρέψαμε εμείς. Αλλά η ισότητα και η μεσαία τάξη είναι ευρωπαϊκό θέμα. Γιατί νομίζετε ότι το κόμμα του κυρίου Βέμπερ, το CSU, στις εκλογές του Οκτώβρη του 2018 έχασε 10,5% και το AfD, η ακροδεξιά, κέρδισε 10,2%.
Γιατί νομίζετε, τι είναι η ανάλυση σας ότι στη Γαλλία οι Ρεπουμπλικάνοι χάσανε 12% και φτάσανε στο 15%. Γιατί νομίζετε ότι το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα πήρε 16% στις πρόσφατες εκλογές, το χαμηλότερο ποσοστό της ιστορίας τους? Η απάντηση είναι ο νεοφιλελευθερισμός και η λιτότητα. Ο κύριος Βενιζέλος, σε μια προηγούμενη συζήτηση πριν από 2-3 ώρες, μας είπε ότι δεν υπάρχει νεοφιλελευθερισμός, μα κανένας δεν τον υποστηρίζει τον νεοφιλελευθερισμό. Και επειδή εγώ είμαι της εμπειρικής σχολής του μαρξισμού, είπα να κάνω μια έρευνα. Βγήκα έξω από την αίθουσα, όλος τυχαίως, φαίνεται είναι η μοίρα μου, είδα τον κύριο Βορύδη. Το ρωτάω τον κύριο Βορύδη, αν σας κεράσω 3 ουίσκι, είσαστε έτοιμος να πείτε απαρνούμε τον νεοφιλελευθερισμό? Και μου είπε προς τιμή του, ποτέ το ποτόν. Εμείς είμαστε νεοφιλελεύθεροι. Μπράβο σας και μπράβο σας που δεν εξαγοράζεστε κιόλας. Με έντιμο τρόπο είπατε ότι είσαστε με τον νεοφιλελευθερισμό. Γιατί όμως να επιστρέψω, γιατί να επιστρέψω, ζορίζονται παντού οι μεσαίες τάξεις? Γιατί ζορίζονται? Πρώτον ζορίζονται λόγω εισοδήματος. Στην Ιταλία τα τελευταία 20 χρόνια, δεν έχει αυξηθεί καθόλου το μεσαίο εισόδημα, το εισόδημα των μεσαίων ανθρώπων. Στη Γερμανία από το 1995 μέχρι το 2015 το μερίδιο των μεσαίων τάξεων έχει πέσει 10 ποσοστιαίες μονάδες. Το ILO λέει ότι αυτό είναι και γιατί δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και γιατί είναι πιο αδύναμα τα συνδικάτα και η απορρίθμιση στην αγορά προϊόντων. Συνεχίζω. Το πρόβλημα των μεσαίων τάξεων στην Ευρώπη είναι θέμα και στέγασης. Δηλαδή το ΟΣΑ λέει ότι σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ τα μεσαία στρώματα ενώ ξοδεύανε το 1/4 του εισοδήματός τους για το σπίτι, τώρα ξοδεύουν το 1/3. Η φύση των δουλειών, της θέσης εργασίας, που όλο και συρρυκνώνονται οι καλές δουλειές για τις μεσαίες τάξεις. Και οι μεσαίες τάξεις φοβούνται ότι τα παιδιά τους έχουν ακόμα χειρότερες θέσεις. Και αυτό που υπάρχει είναι ότι οι μεσαίες τάξεις πια δεν μπορούν να κάνουν με αποταμιεύσεις. Στη Γαλλία πάνω από 50% δεν μπορούν να αποθηκεύσουν, να αποταμιεύσουν ούτε 50 ευρώ το μήνα. Γι' αυτό έχουν άγχος, γι' αυτό φοβούνται τα μεσαία στρώματα, γι' αυτό αυξάνεται η άκρα δεξιά, γι' αυτό αυξάνεται ο λαϊκισμός. Γιατί φτάνουμε σε έναν καθαρό καπιταλισμό, όπου οι εργαζόμενοι ξοδεύουν αυτό που βγάζουν και οι καπιταλιστές βγάζουν αυτό που ξοδεύουν. Δηλαδή, εξαρτούνται εντελώς από το εισόδημα οι εργαζόμενοι και τα μεσαία στρώματα, δεν έχουν τίποτα στην άκρη και ό,τι επενδύουν οι καπιταλιστές το κερδίζουν. Τι είναι το συμπέρασμα? Ότι το νούμερο ένα πρόβλημα των κοινωνιών στην Ευρώπη είναι η ανισότητα. Στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Αλλά γιατί οι αριστεροί έχουμε αυτό τον καημό για την ανισότητα? Δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και πολιτικό. Γιατί αυτοί που έχουν πολλά χρήματα μπορούν να μετατρέπουν το εισόδημά τους σε πολιτική ισχύ. Μπορούν να ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορεί να χρηματοδοτούνται από τους μεγάλους ομίλους. Στην Αμερική οι Ρεπουμπλικάνοι, στην ΑΕΔΕ της Αμερικής, στο IRS, έχουμε μειωθεί κατά 14% τα τελευταία χρόνια ο προϋπολογισμός της ΑΕΔΕ εκεί, του IRS. Όμως η μείωση των ελέγχων δεν έγινε αναλογικά.
Οι έλεγχοι για τα χαμηλά στρώματα μειώθηκαν πολύ λίγο με τη δικαιολογία ότι είναι αποδέκτες επιδομάτων και πρέπει να συνεχίζονται, να συνεχίσουν να ελέγχονται, ενώ η μείωση των ελέγχων στα υψηλά εισοδήματα έπεσε στο 1/3. Άρα, για να αντιμετωπίσεις την ανισότητα, δεν είναι μόνο θέμα ούτε των φτωχών, ούτε των κοινωνικών, τους κοινωνικά αποκλεισμένους, ούτε τους άνεργους, αλλά και για τη μεσαία τάξη. Γι' αυτό εμείς είχαμε σχέδιο από το 17 πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Γι' αυτό η αριστερά πρέπει να το βάλει ως κεντρικό ζήτημα. Όπως το έβλεπε ο Πέντρος Σάντσες, ως κεντρικό ζήτημα την ανισότητα. Αυτό έκανε κεντρικό και έκανε και κάτι άλλο παραπάνω, κύριε Κουτσούκο. Έκανε κόντρα στο κόμμα του με αυτούς που θέλανε να πάνε με τη δεξιά για να κατεβεί με την αριστερά. Αυτό έκανε ο Πέντρος Σάντσες για να μπορεί να ανασάνει. Ενώ εσείς τι κάνατε, διώξατε το ποτάμι, διώξατε τη Δημάρ για να κάνετε συμμαχία με τους συντρόφους σας από εδώ δεξιά. Η αριστερά πια δεν είναι αποκλεισμένη. Νιώθουμε τόσο απομονωμένοι όσο θα πρέπει να νιώθει η 15χρονη Σουηδέζα Γκρέτα Θούμπεργκ μετά από την παρέμβασή της για την κλιματική αλλαγή που συγκλώνησε την Ιφίλιο και κατηγόρησε τους πολιτικούς ότι δεν παίρνουν σοβαρά την κλιματική αλλαγή. Όχι σαν νέα, όχι σαν Σουηδέζα, αλλά σαν πολίτης αυτού του κόσμου. Γιατί είπε ότι οι πλούσιοι του Βορρά κάνουν τη ζημιά και οι φτωχοί του Νότου θα πληρώσουν την κλιματική αλλαγή. Το Μπαγκλαντές και η Αφρική. Τόσο απομονωμένοι είμαστε. Πώς τοποθετούμαστε δηλαδή στο θέμα της ανισότητας? Με σχέδιο, με τεκμηρίωση, με συμμαχίες. Πρώτα βγήκαμε στις αγορές τον Ιούλιο το 2017, μετά κλείσαμε την τελευταία αξιολόγηση και βγήκαμε από το πρόγραμμα, μετά δεν μειώσαμε τις συντάξεις, μετά είχαμε τον πρώτο επιτακτικό προϋπολογισμό και μετά επιστρέψαν οι ισολογικές συμβάσεις και αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Τώρα είμαστε στο 2019. Που όπως υποσχεθήκαμε, αντί να περιμένουμε στο της χρονιάς για να δίνουμε ένα κοινωνικό μέρισμα, το ξοδεύουμε των προτέρων γιατί έχουμε αυτή τη δύναμη να το κάνουμε με μόνιμα μέτρα που θα τα ψηφίσετε όλοι από ό,τι κατάλαβα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Και γι' αυτό τώρα είμαστε έτοιμοι να μειώσουμε από τώρα για το 2020 τη λιτότητα, μειώνοντας ακριβώς το μεγάλο στόχο, το 3,5%, και γι' αυτό ανακοινώσαμε ένα πακέτο 1% του ΑΕΠ. Δεν περιμέναμε να χτίσουμε την αξιοπιστία μας για να το κάνουμε αυτό και να τους πείσουμε. Τη χτίσαμε την αξιοπιστία μας και την κάνουμε τώρα. Τώρα είναι αυτό το... Και γι' αυτό βάλαμε τον ειδικό λογαριασμό και γι' αυτό ανακοινώσαμε αυτά τα μέτρα. Δεν είναι όμως θέμα χρονικής μόνο, ότι η χρόνο, ότι το κάνουμε τώρα. Είναι και ποιοτική η διαφορά. Γιατί αυτή τη μείωση δεν την κάναμε με ανταλλαγή νεοφιλελεύθερα μέτρα για να μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να λέει πάρτε εδώ πέρα περικοπές στο κράτος, στην υγεία, στην παιδεία και δώστε μας το 3,5% να είναι 2,5%. Το κάναμε τώρα. Και μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης να μας ψηφίσετε εμείς για να είμαστε μέρος του μεγαλύτερου μπλοκ στην Ευρωβουλή, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν μου λέτε, το 12-14, που πάλι ήταν το μεγαλύτερο μπλοκ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Ευρωβουλή, πώς σας βοηθήσανε? Δηλαδή, πόσο θα είχε πέσει το εισόδημα που έπεσε 24%, αν δεν είχατε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος? Πού θα είχε πάει αυτό το ΑΕΠ, για να ξέρουμε? Και μπορείτε να μου πείτε κάποτε πώς θα χρηματοδοτήσετε το πρόγραμμά σας. Γιατί εμείς ό,τι έχουμε ανακοινώσει, έχουμε και τη χρηματοδότηση. Γι' αυτό έχουμε την αξιοπιστία.
Και όπως έχει κουραστεί η γλώσσα του κυρίου Δραγασάκη να λέει, αυτό τη δημοσιονομική πολιτική είναι ένα μικρό κομμάτι του σχεδίου μας. Η διαφορά με εμάς και εσάς είναι ότι η αναπτυξιακή μας πολιτική μπορείτε να τη βρείτε από το site του Υπουργείου Οικονομικών. Μπορείτε να δείτε ακριβώς τι θα κάνουμε για τη δικαιοσύνη να γίνει πιο γρήγορα. Μπορείτε να δείτε ακριβώς τι θα κάνουμε για τη δημόσια διοίκηση για να μην είναι πελατειακή και να εξυπηρετεί τον πολίτη. Μπορείτε να δείτε ακριβώς τι θα κάνουμε για να υπάρχει ένα περιβάλλον για τις επενδύσεις. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε συζητήσεις γενικώς, να τοποθετηθείτε σε αυτό το πρόγραμμα. Μπείτε στο site και θα το δείτε, κύριε Μπούρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνοντας στο τέλος... φτάνοντας στο τέλος... Ησυχία, παρακαλώ, ησυχία. Θέλω να σας πω ότι αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον Πρωθυπουργό και τη Χούντα με στεναχώρησε πάρα πολύ. Με στεναχώρησε πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι δεν το αξίζει ούτε ο κύριος Τσίπρας αλλά ούτε και ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά δεν θα συνεχίσω να πω γι' αυτά. Έτσι κι αλλιώς όταν έχουμε μπροστά μας το κόμμα πρωτοαθλητή στα αυτογκόλ, δεν είναι ανάγκη να λέω πολλές κουβέντες. Θα πω όμως κάτι για την πρόταση ότι ο Πολάκης είναι Τσίπρας και ο Τσίπρας είναι Πολάκης. Γιατί δεν έχετε καταλάβει, και αυτή είναι η μεγάλη σας αδυναμία, ότι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Πολάκης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ο Τσακαλώτος, ούτε ο Δραγουσάκης, ούτε ο Παπαδουμούλης, ούτε ο Πάνος ο Λάμπρος, ούτε ο Μουσταφά, ούτε ο Ξανθάος, ούτε η Αχτσιόγλου, ούτε η Ξενογεννακοπούλου. Γιατί είμαστε μια συλλογικότητα. Αυτό δεν μπορεί να τα καταλάβετε. Δεν είμαστε ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Τσακαλώτος. Τίποτα που έκανε η διαπραγματευτική ομάδα, μα τίποτα δεν θα μπορούσα να κάνουμε χωρίς την υποστήριξη του Αλέξη του Τσίπρα. Τίποτα που έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας, που έκανε η διαπραγματευτική ομάδα, δεν θα μπορούσα να το κάνουμε χωρίς την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Τίποτα, μα τίποτα δεν θα μπορούσαν η κοινοβουλευτική ομάδα και ο Τσίπρας και η διαπραγματευτική ομάδα χωρίς τους δεκάδες χιλιάδες ΣΥΡΙΖΕΟΥς που μας υποστηρίξανε και στις πέτρινες μέρες. Όταν ήμασταν 3% και το 15 και το 16 και το 17. Γι' αυτό είσαστε αδύνατοι, γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε από συλλογικότητα, ούτε από μια συλλογικότητα που έχει κοινωνικές αναφορές, μια συλλογικότητα που πρωί μέχρι το βράδυ ανησυχεί για την κοινωνία, για τους ανθρώπους του Μόχθου, για τα μεσαία στρώματα. Είσαστε αδύνατοι, γιατί ποτέ δεν θα το καταλάβατε.